Να αλλάξουμε τελώς διάθεση και κλίμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Χατζιπλή που βρίσκεται μαζί με τον Λευτέρη Γιαννούλο και δουλεύει πάνω σε ένα όργανο, γιατί ξέρετε τα όργανα βλέπουμε μια ορχήστρα. Είτε παίζει λαϊκή μουσική, είτε παίζει συμφωνική μουσική, να έχουμε μια συμφωνική δηλαδή ορχήστρα. Τα όργανα αυτά δεν κατασκευάζονται, ενδεχομένως κάποια να κατασκευάζονται από ένα εργοστάσιο, αλλά αξία έχουν αυτά που είναι χειροποίητα. Αλέξανδρε, καλησπέρα, χρόνια πολλά και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι εργασιομανής. Δεν σταματά να δουλεύει ακόμα και την ώρα της ζωντανής μας σύνδεσης. Είναι ο κύριος Λευτέρης, ο οποίος όπως βλέπουμε και στην μπλούζα του, φέρει την επιγραφή «Ο παράδεισος των μπουζουκιών». Αυτό είδαμε και εμείς όταν φτάσαμε στο εργαστήριό του. Βέβαια, οι παλιότεροι Λαρισαίοι θα τον γνωρίζουν ως Αντώνης ο Λαρισαίος. Και αυτό λόγω του θείου του, που ήταν και ο μέντορας του, αυτός που τον μίλησε στο επάγγελμα. Και στο επάγγελμα του οργανωπίου και ο ίδιος με τη σειρά του το μίλησε και τον γιο του, τον Θοδωρή. Προετοίμασε την επόμενη γενιά, την τρίτη γενιά συνεπώς. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να καταλάβουμε λοιπόν, ο κύριος Γιαννούλος. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Γιαννούλο. Είστε η δεύτερη γενιά εσείς. Έχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Εγώ είμαι η δεύτερη γενιά. Η πρώτη γενιά ήταν ο θείος μου. Μπήκατε ο Αντώνης ο Λαρισαίος, ξακουστός σε όλο τον κόσμο. 12 χρονών. 12. Τον Ιούνιο του 84. Μάλιστα. Τον Ιούνιο του 2024 κλείνω 40 χρόνια και μπαίνω στα 41. Χρόνια δουλειάς. Τώρα εδώ όλη αυτή η μουσική. Και τώρα βγάζω το γιο μου. Με το γιο μου είμαστε γύρω στα 4 χρόνια μαζί. Όλη αυτή η μουσική που δείχνουμε έχουν όργανα δικά σας, να καταλάβω. Φτιαγμένα από εσάς εννοώ. Ναι, και πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί εντάξει, αυτοί όσοι μας φέρνουν φωτογραφίες τις βάζουμε. Δεν βγάζουμε φωτογραφίες για να βάλουμε. Οπότε μπορείτε να μας πείτε τις δυο γενιές μέχρι σήμερα, γιατί είστε νεότατος. Εσείς καταλαβαίνω ότι τώρα είστε στα 50, 51, ναι. 52. Εγώ έχω από 12 χρονών, είμαι 52 χρονών είστε τώρα. Είστε 52. Λοιπόν, ενώ ότι έχετε ακόμη πολλά παραγωγικά χρόνια, έχετε ποτέ υπολογίσει πόσα όργανα φύγαν από αυτό το εργαστήρι? Χιλιάδες όργανα. Χιλιάδες. Χιλιάδες. Δεν όργανα. Έχετε κάποια εκτίμηση για το αν είναι μια, δυο, τρεις χιλιάδες? Όχι, δεν έχουμε 10.000, γιατί αυτό το εργαστήριο έχει ένα όνομα γύρω στα 65 χρόνια από το συγχωρεμένο το θείο μου. Πόσα όργανα παράγει? Γιατί ο θείος μου ήταν πιο παλιός. Σε μια χρονιά δηλαδή παράγονται 500 όργανα, κάπως έτσι να το υπολογίσουμε? Όχι, 500 όργανα, γιατί είναι επισκευές, είναι και οι επισκευές μαζί, μπορεί να είναι και μαζί με τις επισκευές και 40 και 50 και 60 και 70 όργανα ανάλογως τη χρονιά, ανάλογως τα μπουζούκια, γιατί όλα τα μπουζούκια. Ένα στις 10, ναι, περίπου. Εκεί. Γιατί είναι με. Το μπουζούκι επιτοπλίστων γίνεται με την κόλλα. Κολλάς, αφήνεις, συνεχίζεις κάποιο άλλο. Δεν είναι εύκολο κάποιος να περιγράψει, να χωρέσει σε λέξεις τα συναισθήματα που εισπράττει από το επάγγελμά του, αλλά όσο θα μπορούσατε να κοιτάξετε στην ψυχή σας και να βγάλετε με λόγια αυτό που βλέπετε, τι θα λέγατε? Γιατί σας αρέσει αυτή η τέχνη? Η δική μας η δουλειά δεν είναι επάγγελμα. Κάνω ένα επάγγελμα για να βγάλω χρήματα και να ζήσω. Η δική μας η δουλειά είναι τρόπος ζωής. Η δική μας η δουλειά είναι κάτι που πρέπει να έχεις και το έμφυτο να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Γιατί αν δεν έχεις κλείσει και έμφυτο, αυτή η δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά για να βγάλεις χρήματα. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες μπουζουξίδες και ελάχιστοι κατασκευαστές. Είναι ένα ιδιόρυθμο επάγγελμα αυτό. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα. Στη Θεσσαλία πώς είστε? Και όπως είπαμε, είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα περισσότερο αυτό. Στην τέχνη σας πώς είστε στη Θεσσαλία? Είναι τέχνη. Είμαστε
μερικοί. 5-6 ας πούμε. Γιατί βγαίνουν συνέχεια. Νέα παιδιά βγαίνουν συνέχεια. Μπράβο. Ορίστε, 5-6, ναι, ναι. 5-6 γιατί βγαίνουν. Αλλά στην Ελλάδα όλοι είμαστε. Είμαστε πολλοί. Ορίστε. Όχι, λέω είστε 5-6. Λοιπόν, δεν έχει επιστροφή ο ιός, ναι, αλλά ναι, να του δώσουμε την επιστροφή για να μας πει και εκείνος δύο κουβέντες. Ναι. Σε ποια ηλικία είναι ο γιος? Και πριν μιλήσει ο ιός, να σας προειδοποιήσω και για μία έκπληξη που έχουμε, Σωτήρη. Τι έχουμε? Εδώ μας έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι και έναν φίλο τους, ο Μπουζουκτσί, ο οποίος μας έχει ετοιμάσει και ένα ωραίο κομμάτι να παίξουμε και φυσικά σε αφήνω στον ιό. Αυτή είναι ωραία έκπληξη για τους τηλεθεατές. Απλώς εμείς πρέπει να την ξέρουμε για να υπολογίσουμε τον χρόνο, αλλά θα τον βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έλα, πάμε γρήγορα να ακούσουμε και την τρίτη γενιά. Πάμε στον ιό, λοιπόν, στο Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και από μένα, καλή χρονιά, λοιπόν. Είμαι 21 χρονών που ρωτήσατε πριν και συνεχίζω κι εγώ αυτή τη δουλειά. Μπήκες, φαντάζομαι, και εσύ μικρός αυτό το εργαστήριο. Πήγαινες ως παιδί και έπαιζες με τα υλικά, με τα εργαλεία. Ναι, έχω μπει από πολύ μικρό παιδί. Έχω μπει από πολύ μικρή ηλικία και αγάπησες, συνεχίζω και δουλεύω ή σου έγινε... και θα συνεχίσω. Σου έγινε και έτσι μια πλήση εγκεφάλου, θα το πω πολύ απλά, πως γίνεται από την προηγούμενη γενιά που θέλουν συνέχεια και πρέπει μια γενιά επόμενη να αναλάβει. Το αγαπάς, το αγάπησες, γιατί είπε και ο πατέρας. Τα ερεθίσματα είναι... υπήρχαν από πολύ μικρό παιδί στο σπίτι. Ναι. Επειδή ο μπαμπάς κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά, υπήρχαν τα ερεθίσματα και ερχόμουν στο μαγαζί από πολύ μικρός. Με τα χρόνια την αγάπησα και μπήκα και εγώ με την καρδιά μου μέσα. Τι ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον Θοδωρή, τον Λευτέρη Γιαννούλο και πάμε, Αλέξανδρε, πού τον έχουμε τον Μπουζουξή? Πάμε λοιπόν. Μας περιμένει κάτω από τις φωτογραφίες. Ωραίοτατε. Για να μας χαρίσει αυτόν τον όμορφο ήχο. Δική του σύνθεση. Το όνομα, Αλέξανδρε, του μουσικού για να κλείσουμε. Να σας ενδώσω να σας χαιρετήσει και ο όργανο παίκτης. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε. Καλή χρονιά πολλά σε όλους, με υγεία. Καλή χρονιά. Το όνομά σας ποιο είναι, γιατί δεν μας το είπαν? Καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επίσης, Θοδωρής Παπαρίζος λέγομαι. Μπράβο, κύριε Παπαρίζο, ευχαριστούμε θερμά. Και χρόνια σαν και φαντάζομαι έχετε όργανο δικό του στα χέρια σας, έτσι. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Παπαρίζο.